Καλημερίζω ευθύς αμέσως μια που ρώτησα την κυρία Ταΐσια για τον κόσμο ο οποίος επιθυμεί να φύγει, το τι γίνεται, το τι ζητήματα υπάρχουν, ποια είναι τα θέματα τα οποία τίθενται. Θα καλημερίσω τον κύριο Παπαροϊδάμη Παναγιώτη, και ελπίζω σωστά να λέω το όνομά σας, από το γραφείο το οποίο κάνει τις μεταφορές, το Εσπέρια, μεταξύ Αθήνας Ουκρανίας, Ουκρανίας Αθήνας. Καλημέρα σας, πώς είστε από την Κρήτη? Καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Εκεί να είμαστε μες στο δράμα. Για πείτε μας, για δώστε μας, αφού εσείς το ξεκινάτε έτσι αυτή την ώρα, ποια είναι τα αιτήματα, τι γίνονται, ποιες είναι οι προσπάθειες που καταβάλλονται και από τη δική σας την πλευρά? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα. Είπαμε την καλημέρα πριν, αλλά καλημέρα δεν υπάρχει δυστυχώς. Δύσκολα τα πράγματα. Οι άνθρωποι θέλουν να φύγουν από αυτό το δράμα, να βγουν κάπου τα παιδιά τους λίγο πιο έξω, να ανασάνουν, να αναπνεύσουν. Κάνουμε τις μεταφορές από την Ουκρανία προς την Ελλάδα. Ναι. Τα χιλιόμετρα της ουράς που υπάρχει στα ρουμάνικα-ουκρανικά σύνορα είναι και 20 χιλιόμετρα με τα πόδια. Φανταστείτε πόσο κρύο έκανε χθες το βράδυ στην Ελλάδα, φανταστείτε τώρα πόσο κρύο κάνει εκεί πάνω, και αυτός ο κόσμος περπατάει μες στη λάσπη, μες στο χιόνι. Δεν φαντάζεστε, είναι ένα δράμα πραγματικό. Μικρά παιδιά να κλαίνε. Εμείς προσπαθούμε να τους φέρουμε όσους μπορούμε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Κάνουμε αποστολές, φέρνουμε κόσμο, θα κάνουμε και άλλες, έχουμε κάνει ήδη αρκετές. Τι να σας πω. Όταν μιλάτε, είναι πολύ δύσκολα. Όταν μιλάτε για τα χιλιόμετρα, εννοείται τις ουρές με τον άμαχο πληθυσμό, τα γυναικόπαιδα που έχουν πάρει το δρόμο της φυγής, έτσι, για να σώσουν τη ζωή τους. Αυτό, γι' αυτό λέτε, μιλάτε κύριε Παπαροϊδάμη. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς γίνεται. Φεύγουν τα γυναικόπαιδα, μένουν οι άντρες πίσω για να πολεμήσουν. Δεν έχουν το στήριγμα το άντρα, οι γυναίκες και τα παιδιά. Κλαίνε τα παιδιά. Είναι δράμα. Εσείς κινείστε πάντα με βάση με τα αιτήματα που υπάρχουν, είτε από το προξενείο είτε από την δική μας την πλευρά, πάντα έτσι με τον πλέον επίσημο τρόπο, όπως επίσης και με κάθε ασφάλεια, ναι. Εμείς εδώ και 30 χρόνια έχουμε τις λεωφορειακές γραμμές Ελλάδα-Ουκρανία, Ουκρανία-Ελλάδα. Ναι. Δεν τις σταματήσαμε, ούτε θα τις σταματήσουμε, γιατί τα αεροπλάνα σταματήσανε, δεν πάνε. Και οι μόνοι που συνδέουν τις δύο πλευρές είμαστε εμείς. Δεν υπάρχει κανείς άλλος να κάνει αυτό. Οπότε ούτε θα σταματήσουμε. Αν το κάνουμε θα είναι καταστροφή. Μέχρι στιγμής πόσους ανθρώπους έχετε μεταφέρει προς την Ελλάδα? Και αν υπάρχουν ενδιάμεσες στάσεις, δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι επιλέγουν να μείνουν ενδιάμεσα, αντί να κατέβουν στην Αθήνα, να μείνουν Μολδαβία, να μείνουν Ρωμανία? Δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι το δρομολόγιο σας. Η Ρουμανία αυτή τη στιγμή φιλοξενεί πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορώ να πω πόσους, αλλά πάρα πολλούς η Ρουμανία. Βέβαια είναι η όμορφη χώρα, η πρώτη που μπαίνουν μέσα και γι' αυτό μένουν εκεί. Στην Ελλάδα συνήθως αυτή τη στιγμή έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη εδώ κάποιους συγγενείς για να τους φιλοξενήσει. Δηλαδή μετανάστες οι οποίοι, με συγχωρείτε, μετανάστες οι οποίοι ήταν εδώ και δουλεύανε, υπήρχαν ήδη. Και εμείς πιο πολύ φέρνουμε τους συγγενείς αυτών των ανθρώπων. Είμαστε στην έκτη μέρα της ρωσικής εισβολής. Κύριε Παπαδοϊράμη, είναι πάνω από 1000 άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτάσει με εσάς στην Αθήνα, στην Ελλάδα? Με μένα και με άλλα μέσα, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και μικρά αυτοκίνητα, είναι και κάποια άλλα λεωφορεία τα οποία πάνε στα σύνορα αυτή και φορτώνουν, γιατί εμείς δεν μπαίνουν μέσα, μπαίνουμε μόνο εμείς. Φοβούνται οι άνθρωποι, όχι άλλο λόγο. Αν σας πω, εγώ υπολογίζω περίπου στις 2000 σε σύνολο να έχουν μεταφερθεί προς την Ελλάδα. Μέχρι που φτάνετε, μέχρι που μπορείτε να πάτε ή μέχρι που διακινδυνεύετε να πάτε? Μέχρι εκεί που θα πέσει η πρώτη βόμβα. Δηλαδή έχετε φτάσει αυτή την ώρα, είμαστε στην έκτη μέρα της εισβολής. Εσείς μέχρι που έχετε φτάσει? Εμείς πηγαίνουμε σίγουρα μέχρι το Λβίβ της Ουκρανίας. Είναι δηλαδή γύρω στα 450 χιλιόμετρα μέσα από τα σύνορα, μέσα στην Ουκρανία.
Και αν βρούμε δυσκολία θα πάμε πιο πίσω και πιο πίσω και πιο πίσω και πιο πίσω. Δηλαδή η δυσκολία θα είναι μόνο αν την καταλάβουμε. Διαφορετικά δεν σταματάμε. Α, μάλιστα. Δεν υπάρχει κάποιος να σας πει ότι εδώ γίνονται μάχες, μην προχωρήσετε κλπ. Πρέπει να το αποφασίσετε εννοείται από μόνοι σας. Όχι, όχι, όχι. Υπάρχουν και βοηθάνε πάρα πολύ. Υπάρχουν και μας λένε θα πάτε από αυτό το δρόμο, θα κάνετε εκείνο, θα κάνετε το άλλο. Όλα αυτά είναι σε συνεννόηση με τις αρχές. Δεν είναι έτσι κάτι τυχαίο. Δεν μπαίνω εγώ σε μια χώρα μέσα μόνος μου και να πω θα πάω εκεί, θα πάω εκεί. Το είπαμε είναι και στην αρχή και γι' αυτό σας ξαναρώτησα έτσι ώστε να γίνει απόλυτα κατανοητό ότι επιχειρείτε κι εσείς κάτι πάντα με τον πλέον επίσημο τρόπο και πάντα με όλες εκείνες τις συνθήκες ασφαλείας που θα πρέπει να υπάρχουν στο μέτρο του δυνατού για την μεταφορά του κόσμου. Υπάρχουν άνθρωποι σε μεγάλο αριθμό οι οποίοι αποφάσισαν από την Αθήνα να μετακινηθούν ή από άλλες περιοχές της χώρας από όπου περνάτε να μετακινηθούν και να πάνε προς την Ουκρανία κοντά στους δικούς τους. Όχι, υπάρχουν άνθρωποι που πήγαν να πολεμήσουν. Που φύγαν από εδώ τους, και λέμε εμείς θα πάμε να πολεμήσουμε. Και εμείς με τα λεωφορεία μας αυτούς τους ανθρώπους τους μεταφέρουμε δωρεάν. Δεν παίρνουμε ούτε ένα ευρώ. Όποιος θέλει να πάει να πολεμήσει για την Ουκρανία, είμαστε ανοιχτοί, παρακαλούμε, ελάτε, θα σας πάμε δωρεάν. Πόσοι άνθρωποι έχουν εκδηλώσει αυτό το ενδιαφέρον, πόσοι άνθρωποι έχουν φύγει από εδώ Ουκρανοί οι οποίοι έμειναν στην Ελλάδα για να πάνε να πολεμήσουν? Στην πρώτη αποστολή και στη δεύτερη έχουν φύγει μέχρι στιγμής περίπου στα 100 άτομα έχουν πάει σίγουρα. Όχι Έλληνες, Ουκρανοί, οποίοι ήταν εδώ. Εγκαταλείψαν τις εργασίες τους άνθρωποι και φύγανε για να πάνε να βοηθήσουν την πατρίδα τους. Μάλιστα. Εκ τη μέρα των εχθροπραξιών τι μαθαίνετε από τους οδηγούς σας, από τους ανθρώπους τους δικούς σας? Ό,τι βλέπετε κι εσείς και ό,τι ακούτε αυτά μαθαίνουμε κι εμείς. Οι άνθρωποι είναι άλλο να το ζεις και άλλο να το ακούς. Είναι πολύ διαφορετικό. Ήρθε ένα δικό μου παιδί εχθές από εκεί και το ρώτησα τι κατάλαβες. Και σας απάντησε? Συγγνώμη. Ναι, παρακαλώ. Μου είπε ότι έχεις ακούσει σιρήνα, μου λέει, να χτυπάει για φομπαρδισμό. Μπορείς να το διανοηθείς? Μάλιστα. Κύριε Παπαροϊδάμι, σας καλημερίζω. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.